<σταλεί> η Άννα και ο Πέτρο, ένα ζευγάρι από την Ελλάδα που πρόσφατα μετακόμισε σε μια βιομηχανική πόλη τη Ιβυρία λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων του Πέτρου, ανακαλύπτει με έκπληξη ότι η Άννα είναι έγκυο, χωρί να έχουν ολοκληρωμένε σχέσει στο τελευταίο διάστημα. <σταλεί> Το Ακίνητο Ποτάμι είναι η πέμπτη ταινία του Άγγελου Φρατζή, ένα υπαρξιακό δράμα για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την πίστη. Αλλά είσαι Δεν γίνεται να Η ταινία είναι χτισμένη όλη γύρω από ένα μυστήριο. Γύρω από ένα, θα λέγαμε, χιτσκοκικό χουντάνιτ. Αυτό το χουντάνιτ είναι και ένα υπαρξιακό χουντάνιτ. Η ατμοσφαιρική ταινία είναι ένας φόρος τιμή στο σινεμά του Αντρέι Ταρκόφσκι. Είναι ένα ζευγάρι που είναι πολύ δεμένο, μεν, αλλά που κάτι αρχίζει να παγώνει μέσα στη σχέση. Αυτή η ρογμή στον πάγο είναι και όλη η ταινία. Δηλαδή, ο τρόπο με τον οποίο αυτό το γεγονό, το οποίο προσπαθούν και οι δυο να το αντιμετωπίσουν και να το ερμηνεύσουν, φτιάχνει μια ρογμή στη σχέση του και κατ' επέκταση σε όλη την κοινωνία εκεί. Ο μέχρι πρώτην οσακλώνιτο δεσμό του βρίσκεται σε κρίση, καθώ η σχέση του μετατρέπεται σε πεδίο μάχη ανάμεσα στο ορθολογικό και το πνευματικό. Είναι μια σύγκρουση ανάμεσα στην πίστη και τον ορθολογισμό, με φόντιο τα εντυπωσιακά παγωμένα τοπία τη Σιβηρία. Η ανάγκη μου ήταν να θέσω ένα θέμα που με απασχολεί πάρα πολύ, που έχει να κάνει με την ερμηνεία της ίδιας της πραγματικότητας. Έτσι, το πώς οι άνθρωποι, εμείς, διαφορετικά ερμηνεύουμε την πραγματικότητα και τι αναγκαζόμαστε να εφεύρουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το άγνωστο. Το ακίνητο ποτάμι εντάχθηκε μάλιστα και στην ταινιοθήκη του HBO Europe, ένα από τα μεγαλύτερα συνδρομητικά τηλεοπτικά δίκτυα του κόσμου. Η ταινία παίζεται στις ελληνικές αίθουσες.